Η κυβέρνηση έδωσε και εθνότητα, έδωσε και γλώσσα στα Σκόπια. Δεν συνεκλήθη η ομάδα των πολιτικών αρχηγών και δεν έγινε και δημοψήφισμα για ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Ο δε καθηγητής, ο κύριος Μπαμπινιώτης, επέκρινε τον Υπουργό Παιδείας για τη θέση του και τη στάση του σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Πήγαν να χρησιμοποιήσουν τον κύριο Μπαμπινιώτη, που είναι έγκριτος και αποδεκτός από όλη την ελληνική κοινωνία, χρεώνοντάς του ότι τότε, το 1977, έδωσε η ελληνική κυβέρνηση δια του διαπραγματευτή, που ήταν ο κύριος Μπαμπινιώτης, την γλώσσα, τη μακεδονική γλώσσα. Ποτέ δεν υπάρχει αυτό. Ούτε καν οι Σκοπιανοί δεν τόλμησαν, κύριε Αυτιά, να χρησιμοποιήσουν τέτοιο επιχείρημα. Και το χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας και οι προπαγανδιστές του. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι την αλλαγή εθνική γραμμή, την οποία είχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για πολλά χρόνια, με διαφορές μεταξύ τους και ιδεολογικές και πολιτικές και σκληρές συγκρούσεις, κανείς δεν υποχώρησε σε αυτό το πολύ σημαντικό εθνικό θέμα. Την εθνική ήττα, με τι ανταλλάγματα θα το μάθουμε στο μέλλον, την έβαλε με σφραγίδα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κοτζιά και με ευθύνη του κύριου Καμένου. Γι' αυτό και σε όλη την Ελλάδα, όπως βλέπετε τώρα, που πηγαίνουν σε πολιτικές συγκεντρώσεις οι υπουργοί και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τους ρέδουν με ροδοπέταλα. Δηλαδή, η αγάπη που έχει ο κόσμος, γιατί αυτός δεν ήθελε να δοθεί η μακεδονική γνώσσα και η μακεδονική ταυτότητα, άρα η μακεδονική εθνότητα, και δεν ήθελε να δημιουργηθεί στα βόρεια σύνορά μας ένα κράτος το οποίο τύπης λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά στην ουσία θα λέγεται Μακεδονία, άρα η δική μας δεν υπάρχει. Την αντίθεση αυτή που η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός δεν το ήθελε, αλλά ο Τσίπρας το έδωσε. Ναι. Τώρα την εισπράττουν οι βουλευτές του και οι υπουργοί του σε όλη τη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα, που πάνε να μιλήσουν στο μακεδονικό λαό. Και γιατί το... ξέρω ότι εκείνη η Μακεδονία. Αυτό το είχε πει ο καθηγητής ο Μάζης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε όλους. Σας λέω χρόνια το εξής. Πολλά στον κύριο Μητρόπουλο. Να είστε καλά. Είναι Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού. Γιορτάζει και ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. 17 του μηνός σήμερα γιορτάζουν οι συμπατριώτες μου κάτω στη Μάνη. Γιατί 17 του μηνός ξεκίνησε στην Αερόπολη η επανάσταση. Μπράβο. Τα λάδρα σηκώθηκαν. Χρόνια πολλά στη Μάνη. Έτσι, μπράβο. Να συνοηθούμε λίγο, γιατί μιλάμε για τη Μακεδονία συνέχεια. Χρόνια πολλά στη Μάνη, στη Λακωνία, την Πελοπόννησο που ήταν και η Ρούμελη βέβαια παράλληλα και τα νησιά μας. Είχαμε και Κανάρι, ρε παιδιά, τώρα μην με φτιάχνετε έτσι. Εσείς είχατε τους μεγάλους τους τρανούς στην Πελοπόννησο, η Στερεά Ελλάδα, Ρούμελη κλπ. Χιλιαδιό, αλλά είχα και εμείς τον Κανάρι, Σπέτσες. Φωνάζω, Σπετσιανός από εδώ. Θα κάνουμε τώρα την επανάσταση που σήμερα. Στο πάνελ σήμερα έχετε πολύ Πελοπόννησο. Κύριε Αυτιά, όλα αυτά όμως θέλουν κάποιοι να τα διαγράψουν. Και θεωρούν ότι οι Έλληνες ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ δεν βλέπω οι Έλληνες να ξεχνάνε εύκολα την ιστορία τους και την πατρίδα τους και τη θρησκεία τους και τα πιστεύω τους. Αν λοιπόν, κάποιοι ήταν 2019 πάντως, να μας πούν ότι δεν υπάρχουμε, υπάρχουν μια χαρά. Εμένετε στη θέση Μητσοτάκη ότι εγώ δεν θα τους βάλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλαπλά κεφάλαια που θα ανοίγουν και θα κλείνουν. Μάλιστα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως γνήσιος πατριώτης θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας έναντι όλων. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τι άλλο θα δούμε πια? Εκτός από αυτό, τα είχατε προβλέψει. Είχατε μιλήσει για προκλήσεις οι οποίες θα πονάνε. Το είχατε πει, μερικοί λέγανε τι λέει τώρα ο Μάζης, αλλά να, κοιτάξτε, όπως και με τον Ερντογάν τα είχατε πει. Και όλα αυτά που κάνει, τα καράβια του τα βγάλει μέχρι το Ιόνιο, ο Ερντογάν. Και 25 Μαρτίου τι θα γίνει, κυρία? 25 Μαρτίου κάνει άσκηση. Και μας είχατε πει εδώ ότι είχαν δεσμευτεί οι δύο χώρες σε εθνικές επαιτίους να μην γίνεται άσκηση. Και αυτό στο χαβά του. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Κύριε Αυτιά, το ζήτημα είναι ότι όταν αποδέχεσαι ζητήματα τα οποία δεν προκύπτουν από την 8-17 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία ρητός λέγει ότι το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων είναι η ρύθμιση του ονόματος, και έρχεσαι να ρυθμίσεις γλώσσες και εθνότητες, διαπράττεις διπλωματικό σφάλμα με γης της εμβελίας. Δεν αναγνωρίζονται γλώσσες, αναγνωρίζονται ονόματα. Πολύ ωραία, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η γλώσσα είναι το βασικό ταυτωτικό στοιχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή οι διάφορες εταιρείες
κόμματα κτλ. Τα οποία είναι σκοπιανής επιρροής, έρχονται να εκμεταλλευτούν, έτσι, να αξιοποιήσουν και να αρχίσουν σιγά σιγά συνειδητά να δημιουργούν μειονοτικό ζήτημα. Αυτό θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά, διότι μετά από αυτού του είδους τις διεκδικήσεις από πλευράς των εταιριών αυτών, ναι, υπάρχουν δύο τινά. Πρώτο, έρχονται τα Σκόπια και λένε εμείς ως Σκόπια τηρούμε τα συμβατικά. Μάλιστα. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά. Ορίστε, έχετε Έλληνες πολίτες οι οποίοι διεκδικούν αυτή τη στιγμή το δικαίωμα της μακεδονικής γλώσσας. Βεβαίως μετά θα γίνουν και τα λεγόμενα κέντρα μακεδονικής γραμματείας και σπουδών. Ναι. Μετά αυτά θα διευρυνθούν σε κέντρα μακεδονικού πολιτισμού. Μετά θα απαιτηθεί να δημιουργηθούν έδρες μακεδονικών σπουδών στα πανεπιστήμια. Θέλω να δω πώς θα αντιδράσει το Υπουργείο Παιδείας όταν του ζητηθεί να διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η μακεδονική γλώσσα. Μη μου πείτε. Και μετά από τις αρνήσεις. Θα φτάσουν μέχρι εκεί. Θα έχουμε προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε καθηγητά. Όπου εκεί θα μας επιδεικνύουν το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ορίστε.